Οι σαμουράι, αυτοί οι θρηλυκοί πολεμιστέ τη Ιαπωνία, αποτελούν έναν από του πιο ενδιαφέροντε και μυθικούς πολεμικού θεσμού στην παγκόσμια ιστορία. Σύμβολα τιμή, δύναμη και παράδοση, οι σαμουράι υπήρξαν κυρίαρχοι στην Ιαπωνία για πολλού αιώνε, από τον 12ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Οπλισμό και ενδυμασία, το ένδυμα του θανάτου και του πολέμου. Οι σαμουράι ήταν γνωστοί για τον εντυπωσιακό του οπλισμό και την ενδυμασία του. Η κατασκευή της πανοπλίας τους, η οποία ονομαζόταν Καμπό, ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και σχεδιασμένη για μέγιστη προστασία και ευκαινησία. Τα πιο χαρακτηριστικά όπλα των Σαμουράι ήταν το κατάνα και το τόξο, αλλά χρησιμοποιούσαν επίσης λόγχε και διάφορα άλλα όπλα. Το κατάνα, όχι απλά ένα όπλο, αλλά ένα έργο τέχνης. Το κατάνα, το πιο διάσημο όπλο των Σαμουράι, ήταν πολύ περισσότερο από ένα απλό σπαθί. Ήταν ένα έργο τέχνη, φτιαγμένο με εξαιρετική δεξιοτεχνία και ακρίβεια. Η διαδικασία κατασκευή του ήταν πολύπλοκη και απαιτούσε μήνε εργασία. Κάθε κατάνα ήταν μοναδικό, σχεδιασμένο όχι μόνο για να κόβει και να τρυπά, αλλά και να αντέχει στι πιο σκληρέ συνθήκε μάχη. Εκπαίδευση, πέρα από τον πόλεμο. Η εκπαίδευση ενό σαμουράι ξεκινούσε από πολύ νεαρή ηλικία. Περιελάμβανε αυστηρή σωματική προπόνηση, μάθηση πολεμικών τεχνών αλλά και εκπαίδευση σε θέματα τέχνη, φιλοσοφία και λογοτεχνία. Η ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί με σοφία ήταν εξίσου σημαντική με την ικανότητα στον πόλεμο. Σόγκουν, ο ανώτατο στρατιωτικό ηγέτη. Οι Σαμουράοι υπηρετούσαν κάτω από του Σόγκουν, του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτε τη Ιαπωνία. Ο Σόγκουν ήταν η ανώτατη εξουσία και αποτελούσε τον πραγματικό κυβερνήτη τη χώρα, ενώ ο αυτοκράτορα ήταν περισσότερο ένα σύμβολο. Σεπούκου, η τελετή της αυτοθυσίας. Το Σεπούκου, μια τελετή αυτοκτονία που επέλεγαν οι σαμουράοι για να διατηρήσουν την τιμή του, ήταν μια ακραία έκφραση τη αφοσίωση και του κώδικα τιμή του, του Μπουσίντο. Η τελετή αυτή περιέλαμβανε την αυτοκτονία μέσω τη αυτοτραυματισμού τη κοιλιά, ακολουθούμενη από την αποκεφαλισμό από έναν βοηθό για να ελαφρύνει τον πόνο και τον κόπο τη αυτοκτονία. Το Σεπούκου ήταν μια πράξη που εκτελούνταν με μεγάλη τελετουργία και σεβασμό. Οι σαμουράοι στη σύγχρονη εποχή, ένας πολιτισμός που ζει μέσα από την ιστορία. Στη σύγχρονη εποχή, οι σαμουράι δεν υπάρχουν πια ως στρατιωτική τάξη. Η κληρονομιά τους, όμως, ζει στις παραδόσεις, τις τέχνες και την κουλτούρα της Ιαπωνίας. Τα κατάνα και η ιστορία του σεπούκου εξακολουθούν να εμπνέουν και να μαγεύουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.